την ώρα που έμποροι και παραγωγοί στην λαϊκή αγορά της Καβάλας ζητούν ίσα μέτρα στους πάγκους τους, ο Δήμος Καβάλας φέρνει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε οι πάγκοι των εμπόρων να είναι στα 6 μέτρα, των εμπόρων με φρούτα στα 5 και των παραγωγών στα 4 μέτρα. Υπάρχει ένα μικρό, έτσι, μια μικρή αψημαχία, ας το πούμε έτσι, για τα μέτρα των πάγκων. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει η λαϊκή αγορά να είναι τουλάχιστον στο θέμα της Καβάλας, γιατί στις άλλες λαϊκές δεν υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τις κρινίδες που είναι ο χώρος που θα γίνει. Εκεί λοιπόν σήμερα λέμε ότι είναι προσωρινή η θέση μέχρι να οριστικοποιηθεί με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τους παραγωγούς και με τους εμπόρους, με τις λαϊκές δηλαδή γενικά. Στην Καβάλα το μόνο πρόβλημα που ενδεχόμενο να υπάρξει είναι τα μέτρα. Δηλαδή οι παραγωγοί, κάποιοι παραγωγοί ζητάνε να έχουν ίδια μέτρα με τους εμπόρους. Στην αρχή υπήρχε να έχουν όλοι τα ίδια, δηλαδή και οι έμποροι με τα ρούχα και οι έμποροι των φρούτων και οι παραγωγοί να έχουν τα ίδια μέτρα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει, διότι έφερνε πάρα πολλές ανακατατάξεις στη λαϊκή. Επίσης, κάνοντας την, ας το πούμε, την παράλληλη αγορά στην Καλαμίτσα, οπότε έχουν ελαττωθεί λίγο οι θέσεις της λαϊκής. Έτσι λοιπόν η πρόταση η οποία υπάρχει από την διοίκηση είναι να είναι 6 μέτρα για τους ανθρώπους που έχουν τα ρούχα, 5 μέτρα για τους εμπόρους των φρούτων και 4 μέτρα για τους παραγωγούς. Υπόψη ότι μέχρι τώρα οι παραγωγοί είχαν 2,80 και 3,80 είχαν οι έμποροι των φρούτων. Τώρα με αυτόν τον τρόπο μπορούν και μεγαλώνουν τους πάγκους τους, οπότε μπορούν να πουλήσουν πιο άνετα τα προϊόντα τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταφέρεται να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ή δεν υπάρξει συμμετοχή, απαρτία ή οτιδήποτε, τι ακριβώς γίνεται από εκεί πέρα? Θα υπάρξει πρόβλημα, διότι είναι κανονιστική η διάταξη αυτή που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε 21 ψήφους, θα δούμε. Την πλειοψηφία δηλαδή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, θα δούμε πλέον πώς θα αντιμετωπιστεί. Άλλη πρόταση έχουν το Σωματείο των Παραγωγών, άλλοι των εμπόρων πορκυπευτικών, άλλοι των εμπόρων του συνοδεύσεων κτλ. Γι' αυτό και εμείς ως διοίκηση έπρεπε κάποια στιγμή να καταθέσουμε κάποια πρόταση. Η πρόταση λοιπόν της διοίκησης είναι 4 μέτρα για τους παραγωγούς, 5 μέτρα για τους έμπορους μαναβικής και 6 μέτρα για τους εμπόρους νεοτερισμών και λοιπόν ειδών. Είναι αυτοί που στείνονται στην περιοχή του κολυβητήριου, του πρώην κολυβητήριου. Και υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις μπροστά στο διοικητήριο για λουλούδια και για κάποια άλλα είδους δραστηριότητες και για κάποιους τυχόν που θα έρθουν στην πορεία. Είναι μια πρόταση λοιπόν η οποία έχει περάσει και από κοινότητα και από ποιότητα ζωής και θα συζητηθεί εκεί. Είναι η πρόταση της ποιότητας ζωής. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ταραμπατζή, μπορώ να πω ότι ίσως γι' αυτό, αν υπάρξει θέμα όσον αφορά τη ζήτηση του θέματος, γιατί περάσει από την Επιτροπή της Ποιότητας Ζωής, δεδομένου της διαφορετικής άποψης που έχουν παρατάξει σχετικά με τα θέματα που περνάνε από επιτροπές, δεν ξέρω αν θα συζητηθεί αυτό το θέμα για αυτόν τον λόγο. Εκείνο ο ενδιασμός που έχω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση της διοίκησης έρχεται να συγκεράσει όλες αυτές τις απόψεις και τη θεωρώ αρκετά δίκαιη. Με ποια έννοια? Βέβαια, θα μου πεις και οι μαναβικοί με την άλλη, με τους παραγωγούς, περίπου το ίδιο προϊόν πολλούν, αλλά θεωρώ ότι οι έμποροι συνήθως, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ έτσι, όταν επισκέπτομαι τις λαϊκές, οι έμποροι οπωροκυπευτικών έχουν περισσότερα προϊόντα. Ενώ η παραγωγή είναι λίγο συνήθως μικρότερη η πάγκη τους. Τώρα θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα για ένα μέτρο. Νομίζω ότι μάλιστα αυτός ο οργανισμός δίνει τη δυνατότητα και σε κάποιους οι οποίοι έχουν μικρότερο είδους χωρητικότητα όσον αφορά την πώλησή τους των προϊόντων τους. Για παράδειγμα, τα αυγά, τους ριγανάδες, έχουν δυνατότητα να πάνε σε ένα πάγκο των 4 μέτρων και να το μοιραστούν. Υπάρχουν τέτοιες επιλογές και τέτοιες εναλλακτικές μέσα στον οργανισμό τον οποίο καταθέτουμε.